Θυμήθηκα πως όταν τον επενέσεις τον άλλον, πεις μια καλή κουβέντα, δείξε ενδιαφέρον. Ο άλλος μαλακώνει. Είχα βγάλει το γυμνάσιο, το τότε οκτατάξιο. Ήμουν ένα χρόνο μετά από το σχολείο, κάπου 19 χρόνια πρέπει να ήμουν, και μου ανετέθη από τον ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας να πάω στο γυμνάσιο και να βάλω μια πινακίδα που αναφέρεται στο πρόγραμμα εξομολογήσεως που θα έκανε ο ιεροκήρυκας. Πήγα στο γραφείο, ήταν ο γυμνασιάρχης, αυτόν που τον είχα και εγώ γυμνασιάρχη και καθηγητή τον είχαμε, φιλόλογος ήταν. Κύριε γυμνασιάρχα, του λέω, σας παρακαλώ, μπορώ να βάλω αυτή την πινακίδα εκεί στις ανακοινώσεις, αυτή την είδηση εκεί στις ανακοινώσεις? Άρχισε να φωνάζει. Όλα και εσείς με τις ανακοινώσεις σας, και εσείς και οι πρόσκοποι και τούτα και εκείνα, με πήρες Βάρνα. Εγώ καθόμουν και τον κοιτούσα. Κάποια στιγμή του λέω, κύριε γυμνασιάρχα, πώς πάει η υγεία σας? Γιατί αυτός υπέφερε από τα πόδια του, είχε ρευματισμούς, αθλητικά, δεν ξέρω τι είχε. Πώς πηγαίνει η υγεία σας? Α, λέει, πώς να πηγαίνει? Άρχισε να μαλακώνει. Ξέρετε, ήμουν μαθητή σας. Α, δεν σε θυμάμαι. Ναι, του λέω, ήμουν μαθητή σας πέρσι, πρώτες. Δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς πώς. 19 ήμουν, 20 κάπου εκεί. Πάντως ακόμη δεν είχα πάει στρατιώτης. Και άρχισε να μιλάω για την υγεία του. Και εγώ κρατούσα το μεταξύ το χαρτί. Μου λέει, τι είναι αυτό που κρατάς? Λέω, μια ανακοίνωση είναι για την εξομολόγηση των παιδιών. Δώσε μου την να τη βάλω στις ανακοινώσεις, στην πινακίδα. Όχι, κύριε γυμνασιάρχα, μην κάνετε εσείς τον κόπο. Μη μιλάς, μου λέει. Ανοίγει το σιρτάρι, βγάζει από εκεί μέσα πινέζες, παίρνει από τα χέρια μου την ανακοίνωση και πήγε και την κρέμασε εκείνος εις των χώρων των ανακοινώσεων. Ορίστε. Βλέπετε. Κανείς του μιλάει λίγο καλά του άλλου, νου, το κερδίζει αμέσως. Αν εγώ άρχισα να θυμώνω και να λέω θα το είχα χάσει οπωσδήποτε το όλο θέμα. Τώρα τη θυμήθηκα.